Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είστε καλά? Προσπαθούμε. Προσπαθείτε. Μετράμε τις ομάδες που δεν πήραν άδεια και χρειαζόμαστε και τα δύο χέρια. Ναι. Και παραπάνω δεν μας φτάνουν τα δύο χέρια. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι σε δεύτερο βαθμό κάποιες ομάδες θα πάρουν. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο τώρα αυτό και πιστεύω ότι στο δεύτερο βαθμό θα πάρουν. Εντάξει, γιατί κάποιες ομάδες έχουν πληρώσει. Ναι. Τώρα το να πληρώσανε μετά από 20 μέρες και 10 μέρες, καταλαβαίνετε εδώ, έχει πέσει το οικοδόμημα του κράτους τώρα. Δεν πιστεύω ότι το μεγάλο τραγικό είναι ότι κάποιες ομάδες καλύτερα πληρώσανε για 20 μέρες από τη στιγμή που έχουν πληρώσει. Ναι. Δηλαδή θεωρείτε ότι η Επιτροπή Εφέσεων, σε δεύτερο βαθμό δηλαδή, θα πρέπει να κοιτάξει την ουσία και όχι τους τύπους? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο εκεί και με εμάς. Ναι. Εδώ εμείς έχουμε προβλήματα. Ναι. Προσπαθούμε να σταθεροποιηθούμε, να σώσουμε κάποια κατηγορία να λειτουργήσει διαφορετικά, να γίνει εξυγίανση, να γίνουν κάποια πράγματα. Εντάξει, και το βλέπουν, έτσι το έχει δει όλος ο κόσμος. Ναι. Έχουμε μειώσει budget, δεν πήραν λεφτά ομάδες πέρυσι να κάνουμε εξυγίανση. Θέλουμε και εμείς τον χρόνο μας. Ναι. Δεν έχουμε και τα πολλά έσοδα για να πείτε ότι εμείς είμαστε Super League πριν 40 εκατομμύρια. Εδώ τίθεται θέμα πλέον και για τη Super League, όπως ενημερώνεστε και εσείς, φαντάζομαι. Δηλαδή, αν η Super League ατιναχθεί στον αέρα και σπάσει η κεντρική διαχείριση, αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν ξεκινήσει το πρόθεμα τη Super League, πώς θα ξεκινήσει αυτό τη Football League που είναι εκεί που δέστε? Βεβαίως. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς αυτό το κάναμε πέρυσι, το ξεκινήσαμε, έτσι. Μπήκαμε σε αυτή, βουτήξαμε στα βαθιά πέρυσι. Ναι. Και ζητάμε τώρα, είμαστε επικοινωνία. Εντάξει, θεωρώ ότι και η ειδικούς επιτροπή είναι συγκαταβατικοί άνθρωποι, ακούνε. Εντάξει, έχουν κάτι σκεφτεί 4-5 μήνες δύσκολα σε έναν χρόνο. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος από την επικοινωνία που έχω και πιστεύω ότι θα βρούμε κάποια λύση. Εσείς ως Λίγκα μπορείτε να παρέμβετε στην Επιτροπή, γιατί μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα το οποίο, αν όλες αυτές οι ομάδες δεν πάρουν και σε δεύτερο βαθμό άδεια, θα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πολύ χαμηλής δυναμικότητας και εμπορικότητας. Εντάξει, κοιτάτε, εμείς την παράσταση θα την κάνουμε στην ΕΠΟ, ήδη έχουμε ξεκινήσει, μιλάμε με τους ανθρώπους, δείχνουν κατανόηση. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να το δω και στην πράξη. Γιατί από εκεί πέρα, όπως το είπατε και εσείς, αν δεν σημειωθεί κάποια πρόοδος σε αυτά τα θέματα, μέρος θα υπάρχει και σοβαρό θέμα με το πρωτάθλημα. Ναι. Και με τους ποδοσφαιριστές θα πρέπει να μπει στη διαδικασία και ο ΨΑΠ, έτσι. Ναι. Θα είναι πολύ ανεργοί οι παίχτες. Δεν θα είναι μόνο το πρωτάθλημα να λειτουργήσει. Ναι. Είναι αλυσίδα, είναι κρίκος, είναι ποδοσφαιριστές, είναι προμηθευτές, είναι πολλοί. Είναι team, είναι πολλά τα πράγματα που θα μείνουν άνεργοι. Αυτή την περίοδο που στη χώρα μας τα οικονομικά είναι πολύ δύσκολα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Εσάς δηλαδή δεν σας προκάλεσε έκπληξη? Το περιμένατε λίγο πολύ ότι θα έχουμε αυτή την εικόνα χθες από το πρωτοβάθμιο όργανο ιδιωτήσεων? Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αυτή η ιδιωτήση είναι από πέρυσι που είχαν περάσει την προκήρυξη του ΚΑΠ και είχαν βάλει κάποια. Τα είχαν περάσει από πέρυσι που είχαν ψηφίσει. Εντάξει, εμείς μπήκαμε τον Νοέμβριο και κάτσαμε σε αυτή την καρέκλα και τα συναντάμε το ένα πρόβλημα πίσω από το άλλο. Προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται πιο βιώσιμη η κατηγορία. Αξιστέγανο, παλεύουμε. Θα αρχίσουμε πάλι να παρακαλάμε, το είπα και το πρωί. Ναι. Η ποινή ποια είναι που έχει περάσει την προκήρυξη για τις μη αδειοδοτημένες ομάδες και σε δεύτερο βαθμό, κύριε Λουτσάκο? Η ποινή, κοιτάξτε τώρα, εμείς που θέλουμε να περάσει, αυτή που ήταν, ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις παίκτες από την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε δικασία. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες Έλληνες παίκτες μέχρι 23-24 χρονών. Ναι. Έλληνες παίκτες. Και αν μπορούμε να πάρουμε και τρεις κοινοτικούς. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που ισχύει είναι ότι μπορούν οι μη αδειοδοτημένες σε δεύτερο βαθμό, αυτό που ισχύει σήμερα είναι μόνο από την ΚΑΠΑ 20 να χρησιμοποιούν παίκτες. Ναι. Και όπως ξέρετε, ένα πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 20 πέρυσι ήταν ταλαιπωρημένο, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, έχουν γίνει. Θεωρώ ότι πρέπει και οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν. Ναι. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν κατέθεσαν καν φάκελο, άρα αυτές δεν θα πάρουν ούτε σε δεύτερο βαθμό άδεια και θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν απεριόριστο αριθμό Ελλήνων μέχρι 23 χρονών και να πάρουν και τρεις κοινοτικούς ξένους. Και να σας πω και κάτι, και θα πρέπει να γίνει για να προσφέρεις και εργασία σε Έλληνες παίκτες. Ναι. Και θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει και το ΨΑΠ να ενεργοποιηθεί. Ναι. Σας αφορά και αυτούς, δεν αφορά μόνο τη. Αυτό φουτπολή. Πρέπει να το δεχθεί η ΕΠΟ, έτσι δεν είναι, για να ισχύσει. Να το αποφασίσει η ΕΠΟ. Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε και σοβαροί, θα πρέπει να το δεχτεί, έτσι. Δεν ζητάμε κάτι να γίνει, ούτε να παρανομήσουν, ούτε να φέρουμε να κάνουμε τη φοβή την πολιτική ξαπέζη. Ζητάμε να γίνει μια αξιοπιστή κατηγορία και να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να είναι ένα καλό πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε σήμερα που μιλάμε, κύριε Λουτσάκο, έχετε αποφασίσει
πότε θα γίνει η κλήρωση, πότε περίπου υπολογίζετε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε πει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι 4 Αυγούστου. 4 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Καταληκτική ημερομηνία. Από εκεί πέρα να δούμε τι ομάδες θα έχουμε, ναι, πόσοι θα είμαστε. Ναι. Εμείς τρέχουμε σε αυτή την περίοδο για να κλείσουμε τα κομμάτια που θέλουμε, τα χορηγικά και τέτοια, για να μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε στις ομάδες, mm-hmm, και θα είμαστε έτοιμοι. Και αν προκύψουν... Θα παίξει μεγάλο, μεγάλο, θα υπάρξει και θα θεωρώ ότι θα υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις άμα γίνει οτιδήποτε σήμερα με τη Super League. Βέβαια. Ναι, εδώ μετά θα είναι μια αλυσίδα, αλυσιδωτέσια η αντιδράση, ναι, ναι, και εξελίξεις. Θα επηρεάσουν σίγουρα και τη Football League. Μακάρι να μην υπάρχει καταλυντικό και να τελειώσουμε όλα μαλά. Mm-hmm. Και αν προκύψουν κενά, γιατί ακούμε ήδη ότι ο Αγροτικός Αστέρας θα δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα. Αν προκύψει κάποια άλλη ομάδα και μειωθούν δηλαδή ομάδες, τι θα γίνει, πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Θα καλυφθούν? Κοιτάξτε, αυτά τα κενά βάσει του ΚΑΠ και της προκήρυξης δεν υπάρχει να καλυφθούν. Υπάρχει μία έννοια στο ΚΑΠ, mm-hmm, την οποία αυτή θα την αποφασίσει ΕΠΟ. Αν θέλει να καλυφθούν κάποιες ομάδες, αν θέλει να καλυφθούν από αυτούς που ήδη υπάρχουν, πέσανε, ή να μείνουν όσοι έχει. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει και μια απόφαση πριν κάνα μήνα και είχαμε πει ότι φέτος να διεξαχθεί το πρωτάθλημα με 18 και πηγαίνουμε με 16. Ναι. Τώρα το πόσες ομάδες θα κατέβουν να το δούμε στην πράξη. Ναι. Άρα είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η προκήρυξη για την... Δεν το ξέρω αυτό, με τι, αν η καινούργια διοίκηση που έρθει προλαβαίνει να το κάνει αυτό, πότε θα γίνουν εκλογές. Είμαστε και όμιλοι των εκλογών, έτσι. Ναι, ναι. Πότε θα προκληρωθούν, θα προλάβει η καινούργια από να έρθει, τι θα ψηφίσει, τι θα κάνουν. Εμείς μην ξεχνάτε ότι οι περισσότερες ομάδες θα έπαιξαν ταλαιπωρία, έτσι, δεν πήραν ένα ευρώ. Ναι. Πληρώσαμε το ασφαλιστήριο, το πλήρωσε η Football League. Κάποιες ομάδες ήταν δύσκολες. Mm-hmm. Δεν πήρανε φράγκο. Ναι. Είπαμε φέτος ότι θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Να δούμε. Είστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσετε ως Λίγκα να δώσετε κάποια χρήματα στις ομάδες μέσω κάποιων εμπορικών συμφωνιών? Θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί αν δεν βρούμε που είμαστε σε συζητήσεις με κάποιες χορηγίες, θα είναι και πολύ δύσκολο να μην ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Γενικότερα βλέπω ότι είμαστε σε μια κατάσταση λίγο περίεργη αυτή τη στιγμή, κύριε Λουτσάκου. Δηλαδή είναι τίποτα δεδομένο, δεν θα πρέπει να θεωρείτε. Και... Όχι, βεβαίως, ναι. Και νομίζω ότι πήρατε και μια απόφαση ως ΔΣ προχθές για τις ΠΑΕ να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, να δίνουν παρουσίες που λέμε, και αν δεν έχουν τρεις συνεχόμενες να τους επιβάλλετε κάποια ποινή. Ναι, υπάρχει ένα χρηματικό πρόστιμο, 10.000, και η εκπροσώπηση θα γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους, αυτοί που είναι στο ΔΣ. Μάλιστα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνονται και αυτά. Πως άμα δεν είσαι νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να παρακολουθείς ένα συμβούλιο χωρίς να ζεις τίποτα. Ναι. Είχαμε άλλες εποχές, έρχονταν άνθρωποι που όχι δεν εκπροσωπούσαν, δεν ήταν τίποτα σωμάτες, απλά έρχονταν. Εδώ πάμε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες ήταν σημαντικές και θα πρέπει να έχουν λόγο οι μετοχοί. Ναι. Τους ενδιαφέρει άμεσα. Έχει να κάνει με τις ομάδες τους, με τα χρέη, με τα πάντα. Δεν πρέπει να πρέπει να έρχονται και να πρέπει να αποφάσεις. Σωστά. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Άρης και ο Όφη, που είναι ασφαλώς δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες που συμμετέχουν στη Football League, θα πάρουν άδεια σε αυτό και πιο δυνατές. Ναι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Γιατί να σας πω κάτι, αν το δούμε και λίγο ρεαλιστικά, φανταστείτε ότι αυτές οι ομάδες που έχουν ένα κόσμο, ένα λαό, είναι ιστορικές ομάδες, έχουν μια οικονομική ευαισθησία και πάλι δεν πήραν άδεια. Φανταστείτε πιο μικρός που φέτος δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Ναι. Κατά πόσο να αντέξουν να πάνε από ξενικά πάει 20. Ποτέ. Μάλιστα. Ναι, όχι, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Καταρχάς θα πρέπει να αλλάξει η ποινή. Είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Λεωτσάκο, αυτό με την ΚΑΠΑ 20. Γιατί θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και φυσικά εννοείται θα πρέπει να γίνουν πιο ελαστικά τα κριτήρια και να υπάρχει μια επιοίκεια εκ μέρους της Επιτροπής. Αρκετές ομάδες οι οποίες εντάξει τα πλήρωσαν, τα έκαναν εκπρόθεσμα, αλλά τουλάχιστον τα πλήρωσαν αυτά τα. Ναι, ναι, εντάξει. Όταν βλέπεις ότι μια ομάδα έχει καλή θέληση και έχει πληρώσει, τα έχει πληρώσει, όχι θα τα πληρώσει. Ναι. Εντάξει. Να μην υπάρχει μια καλή πίστη. Mm-hmm. Εσείς στη δική σας την ομάδα στον Αχαρναϊκό πολλά προβλήματα πάντως έχετε, κύριε Λούτζα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι μια μεσαία ομάδα. Σαφώς δεν πήρε λεφτά φέτος. Υπήρχαν κάποια οικονομικά προβλήματα στη διάρκεια. Αλλά μην νομίζετε το ποσό το οποίο ταλανίζεται η ομάδα είναι πολύ αστείο, να ξέρετε. Ναι.
Ναι, ενημερωθήκαμε ότι στους φακέλους αρκετών ομάδων κόπηκαν πολλές ομάδες διότι δεν είχαν, για παράδειγμα, υπογραφές για 900 ευρώ, 800, ναι, έχει, δηλαδή, ναι. Να σας πω κάτι τώρα, τα ποσά που μιλάμε για τη Β' Εθνική είναι αστεία. Ναι. Εντάξει, να πω ότι υπάρχει μια ομάδα στη Β' Εθνική που χρωστά, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ, 150.200, δεν υπάρχει. Είναι αστεία τα ποσά. Ναι. Απλό όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει ταυτόχρονα την ίδια σεζόν 3 και 4 προσφυγές σε διαφορετικές ομάδες. Και αυτό είναι, να ξέρετε, ένα σημείο που είναι μελανό για μένα. Ναι. Μάλιστα. Είναι μελανό. Δηλαδή ένας υπάλληλος φεύγει από τον έναν εργοδότη, προσφυγή, φεύγει από τον άλλο προσφυγή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον ΨΑΠ, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Θα δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Λεωτσάκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.